Οι εργαζόμενοι στην ε, ναυπηγοεπισκευή, οι εργαζόμενοι στα μεγάλα ναυπηγεία της χώρας, οι εργαζόμενοι στις προβλήτες ε, της Κόσκο, στα πετρέλαια καβάλας, στα λιπάσματα καβάλας, σε μια σειρά άλλους μεγάλους και μικρούς χώρους, δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού το Σάββατο στο Σύνταγμα, στις 12 η ώρα, δίνοντας τη μάχη για να υπερασπιστούμε. Το δικαίωμά μα σε εισόδημα που μπορεί να εξασφαλίζει τι βασικές ανάγκε για μια αξιοπρεπή διαβίωση, το δικαίωμά μα να μην χάνουμε τα δεδουλευμένα μα, το δικαίωμά μα στη μόνιμη και σταθερή εργασία, το δικαίωμά μα στη δουλειά. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία συνδικάτων, ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων. Σε κατεύθυνση κλιμάκωση θα δώσουμε τη μάχη κόντρα στην πολιτική. Τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά που διαχρονικά ασκείται και από τι προηγούμενε κυβερνήσει, όπου στο όνομα τη δίθεν ανάπτυξή του πρέπει εμεί να δώσουμε πρίκα στου δίθεν επενδυτέ τα δικαιώματά μα, τι κατακτήσει μα, το εισόδημά μα, να δουλεύουμε δηλαδή από ήλιο σε ήλιο για ένα κομμάτι ψωμί για να θησαυρίζουν αυτοί οι επενδυτέ, να μην έχουμε συλλογικέ συμβάσει, να μην έχουμε ωράρια, να μην έχουμε συνδικαλιστικά δικαιώματα στου χώρου δουλειά και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον όπου πραγματικά φλέγεται στην περιοχή με την κυβέρνηση να μας εμπλέκει όλο και περισσότερο με τη λεγόμενη γεωστρατηγική αναβάθμιση και με την υπόλοιπη ακρίβεια που μας τσακίζει που μας <laughs> χτυπάει από όλες τις πλευρές και αύριο λέμε χύνεται αίμα εννοώντα ότι ματώνει από το εισόδημά του, από την ανέχεια ο κόσμος αλλά αύριο δυστυχώς θα είναι και ρεαλιστικό, θα είναι πραγματικό αυτό θα πρέπει να μας καλέσουν να πατώσουμε για τα συμφέροντά τους. Σε όλα αυτά, εμείς αντιστεκόμαστε, απευθύνουμε πλατή κάλεσμα στους εργαζόμενους, ήδη υπάρχει πολύ καλό κλίμα και θεωρούμε ότι το Σάββατο θα είναι, δεν θα πούμε αρχή γιατί οι κινητοποίησεις δεν έχουν σταματήσει ούτε λεπτό να γίνονται, αλλά θα είναι ένα βήμα σοβαρό σε κατεύθυνση κλιμάκωση για να περασπιστούμε τις ζωές μας, τα δίκαια αίτηματά μας.